Αγαπητή μου φίλη, εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω τίποτα στη μέση. Το ημιτελές με στενοχωρεί. Και επειδή δεν θέλω να σας δίνω μισά πράγματα, ξαναείμαστε σήμερα εδώ με τον Δημήτρη τον Σταθακόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής, διδάκτορ, συγγνώμη γιατί με διορθώνει μονίμως, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ειδικευμένος στην Οθωμανική ιστορία και την αντίστοιχη περίοδο, την ελληνική, δικηγόρος και μουσικολόγος, είναι ένα πολυτάλαντο παιδί και επειδή σήμερα τον έχω φέρει εδώ να ολοκληρώσουμε εκείνο το Ισλάμ που αφήσαμε στη μέση, και θα αξιοποιήσω και τις μουσικές του γνώσεις για να δούμε και τι δάνεια υπάρχουν ανάμεσα στον πολιτισμό των δικών μας και τον απέναντι από την άλλη όχθη του Αιγαίου. Πρώτα όμως θέλω να τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε. Είχαμε πει για το Ισλάμ τα βασικά πράγματα, πώς ξεκίνησε. Το έχουμε προσεγγίσει από μια πλευρά όχι θεολογική αλλά ιστορικό-κοινοπολιτική. Και σήμερα θα το προσεγγίσουμε και από μια πλευρά πολιτιστική, πηγαίνοντας στα πιο σύγχρονα πράγματα. Θα σας κάνω μια πολύ μικρή ανασκόπηση. Είχαμε πει ότι το Ισλάμ είναι μια θρησκεία η οποία πήρε πάρα πολλά δάνεια, πιο σύγχρονη βέβαια, από τον Ιουδαϊσμό και από τις θρησκείες και τις γειτονικές, από την ελληνιστική παράδοση. Ξεκίνησε αρκετά πιο χαλαρά και πιο ανοιχτόμυαλα ως θρησκεία, δεχόμενη αρκετές επιρροές από τη φιλοσοφία και αξιοποιώντας και επιρροές φιλοσοφικές, πολιτιστικές και μυστικιστικές. Και στην πορεία χωρίστηκε στα δύο, υπάρχουν οι Σουνίτες και οι Σιίτες. Οι Σιίτες θεωρούνται οι πιο αιρετικοί. Είχαμε πει ότι οι Σιίτες είναι κυρίως οι Πέρσες, οι Ιρανοί δηλαδή και οι Σύριοι. Αυτά τα πράγματα είχαμε πει λίγο πολύ στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσες αιρέσεις του Ισλάμ και αδερφότητες και είχαμε καταλήξει στο τι γίνεται σήμερα. Είχαμε πει και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρη, και θα το ξαναπώ, από το γεγονός ότι θεωρώ εγώ ως Γεωργία, μπορεί να είμαι λάθος, ότι το Ισλάμ ξεκίνησε ως μια θρησκεία αρκετά έτσι φιλελεύθερη και πλέον περνάει το μεσαίωνά του, όπως το πέρασε και ο χριστιανισμός και ίσως και άλλες θρησκείες. Και είχαμε λίγο συμφωνήσει σε αυτό. Ναι. Νομίζω. Λοιπόν, να καλησπερίσω πάλι και εγώ, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση για δεύτερη φορά για αυτή τη συνέχεια που θα έχουμε. Είναι χαρά μου κάθε φορά που βρισκόμαστε, είπαμε γνωριζόμαστε χρόνια και μου αρέσει γιατί υπάρχει πάντα χρόνος. Ναι. Αφήνει στον συνομιλητή σου να ολοκληρώνει. Ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρχει και αντίληψη. Εγώ πήγα μόνο να σε διακόψω, βέβαια. Από το τηλεοπτικό κοινό. Και εντάξει, να σου πω ότι θέλω να είσαι πιο σύντομος αυτή τη φορά για να ολοκληρώσουμε επιτέλους. Ναι. Αυτά που είπαμε στην περασμένη εκπομπή, για όσους την είχαν δει και θυμούνται, χοντρικά είναι αυτά έτσι όπως τα περιέγραψες, εν περιλήψη τέλος πάντων. Το Ισλάμ είναι μία από τις μονοθεϊστικές θρησκείες, έχει και αυτό τις παραδόσεις της. Να σε διακόψω άλλη μια φορά και είναι τελευταία. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι ασχολούμαστε με το Ισλάμ λόγω του προβλήματος που υπάρχει πλέον με τη μετανάστευση. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, πόσο αποτελούν κίνδυνο για μας, πόσο μπορούμε να συγχρονιστούμε, γιατί είναι μια πολύ διαφορετική κοσμοαντίληψη. Και από αυτό το γεγονός ξεκινάμε, δεν μας ήρθε να πιάσουμε το Ισλάμ, θα μπορούσαμε να έχουμε πιάσει του Σιχ, ας πούμε, ή του Ινδουιστές, ή δεν ξέρω τι άλλους. Λοιπόν, ναι, πολύ σωστά λοιπόν, έτσι όπως είπες, έχει και αυτό την παράδοσή του. Κυρίως βεβαίως είναι μια θρησκεία μονοθεϊστική, αλλά της ερήμου θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, αν μπορούμε να δώσουμε κάποιους αφοριστικούς όρους. Έχει και αυτό τις τάσεις του. Βεβαίως ο φορέας του κάθε πολιτισμού ή της κάθε θρησκείας ή της φιλοσοφίας είναι ο άνθρωπος, το υποκείμενο άνθρωπος. Ανάλογα, κυλάει. Κυλάει, δηλαδή, βεβαίως. Ο άνθρωπος ως μονάδα και ως λαός. Και στην άλλη ορθοδοξία στην Ελλάδα, άλλη στη Ρωσία, παρότι είναι κοινές, έχουν διαφορές, ή ο καθολικισμός στην Ισπανία και στην Ιταλία, ας πούμε, ή στη Γερμανία. Ή οι Μορμόνοι χριστιανοί με του Ρωσού. Πήγε ακόμα πιο μακριά, ακόμα πολύ επιτυχημένα. Έφτασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, και το Ισλάμ έχει, έτσι και το Ισλάμ έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Επίσης, έχουμε πει ότι στο όνομα της όποιας φιλοσοφίας ή θρησκείας μπορείς να λες ότι κάνω δημοκρατία και τελικά να επιβάλλω δικτατορία. Ή να λες ότι στο όνομα του χριστιανισμού θα σφάξω τους Ινδιάνους Αμερικής. Λοιπόν, ή στο όνομα του Ισλάμ, ας πούμε, θα κάνω σφαγές. Ναι. Είχαμε εξηγήσει λοιπόν ότι οι παρερμηνίες ή ερμηνίες, αν θέλεις, του Ισλάμ, που είναι πάνω από 5.000 τόσες χαντίθ, όπως λέγονται ερμηνείες. Μπράβο, είχαμε πει και αυτό που ξέχασα να το αναφέρω. Έτσι. Και είναι σημαντικό ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες, γιατί μετά τον Μωάμεθ ουσιαστικά χτίζεται αυτή η θρησκεία. Δεν έχουν μείνει γραμμένα έργα από τον ίδιο τον Μωάμεθ. Και εδώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Το Κοράνι τελικά πώς
κατέληξε στη μορφή που κατέληξε. Ξέρουμε πώς κατέληξε. Το Κοράνι έχει, περίπου κάπως έτσι, δηλαδή είναι ο προφήτης Ρασούλ, ο Μωάμεθ, έχει μια επικοινωνία με τον Αλλάχ, με τον Θεό, όπου στα οράματα που έχει, στα αυτά που βλέπει, που σκέφτεται, που αναλύει, αν ήταν αγράμματος και μάλλον αποτυχημένος έμπορος, όπως είπαμε, στην εποχή του, υπάρχουν διάφοροι καταγραφείς, οι οποίοι δίπλα του καταγράφουν σε οποιοδήποτε υλικό, από ξύλα μέχρι κόκαλα και από παπύρους με οτιδήποτε, όπου όλα αυτά στο τέλος συλλέγονται. Υπάρχει μια σειραφή δηλαδή. Υπάρχει μια σειραφή μετά και γίνεται, ας πούμε, το Κοράνι. Στη συνέχεια, επειδή ο κόσμος τρέχει, οι αιώνες τρέχουν, η εξέλιξη τρέχει, πρέπει το Κοράνι να συγχρονίζεται με τους αιώνες, όπως περνούν το 10ο, τον 11ο, το 10ο μέχρι σήμερα. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι αντί να συγχρονίζεται, αναπαλαιώνεται. Είναι πιο προοδευτικό το Κοράνι από πολλές θέσεις Ισλαμιστών σήμερα. Ναι, προσπαθούν σε κάποια φάση να κρατήσουν την παράδοση αναλύωτη, αλλά με μια σύγχρονη ματιά. Αυτό είναι τρομερά δύσκολο να το κάνει ο κάθε άνθρωπος, στην κάθε φιλοσοφία. Δηλαδή να κρατάς την παράδοση και σύγχρονα να το κάνει σύγχρονο. Εκεί λοιπόν αρχίζει, επισέρχεται ο υποκειμενισμός. Δηλαδή πώς ο καθένας ερμηνευτής της κάθε φιλοσοφίας, της κάθε θρησκείας ερμηνεύει. Ο οποίος ερμηνευτής λέγεται. Ο οποίος ερμηνευτής, την παλιά εποχή λεγόταν ουλεμά αυτή, δηλαδή είναι οι νομοδιδάσκαλοι οι οποίοι ερμηνεύουν, οι κανονοί, είναι οι γράφουν τους κανόνες. Αυτοί που λέμε μουλάδες είναι κάτι διαφορετικό. Αυτοί είναι οι ιερείς, αλλά ουσιαστικά. Η λέξη έχει κάποια σχέση. Ναι. Είναι μόριζη. Ναι. Με το μουλάς και αυτό που μου λες τώρα. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί είναι ερμηνευτές του Κορανίου, οι οποίοι δίνουν ερμηνείες, χαντίθ όπως λέγονται, που ανά αιώνα και ανά την τάση που έχει ο καθένας. Και ο καθένας υποκειμενικά πώς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, σου λέει θα πρέπει να το κάνουμε έτσι, θα πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Στη συνέχεια το Ισλάμ, στις τάσεις του, πέραν από τη Σουνιτική και τη Σιτική που είναι οι δύο βασικές, στις τάσεις του, είτε στο μυστικισμό του, αν θέλεις, είτε στις αιρέσεις του, είτε στις αδελφότητές του, είτε κλπ. Αρχίζει και έχουμε από ένα τελείως κοσμικό Ισλάμ, όπου εντάξει είναι μια θρησκεία, αλλά δεν πάω ποτέ στο τζαμί, κάνω πολιτικό γάμο, κάνω μεικτό γάμο. Βλέπε Τουρκία πριν τον Ερντογάν. Και όχι μόνο, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος εντάξει έτυχε να τον γεννήσουν μουσουλμάνοι γονείς, κρατάει μια παράδοση με την έννοια θα κάνουμε ένα κοινό τραπέζι κάποτε, ή ξέρω εγώ, θα περάσουμε να κάνουμε ένα προσκύνημα στη ζωή μας στη Μέκα μια φορά. Τελείως. Ξέρω εγώ, όπως είπε πολύ σήμερα, λέμε χριστιανοί, πάνε το Πάσχα, παίρνουν το Άγιο Φως, πάνε τη μαγαρίτσα, λέει, τη μαγειρίτσα, λέει χριστιανός. Είμαι τελείως. Δεν τελειώνουν εκεί οι υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν και σε αυτούς έχουμε όλων των ειδών τις αποχρώσεις, αν και το Ισλάμ έχει μια, όπως είπαμε την περασμένη φορά, μεγάλη διαφοροποίηση. Τι, είναι ένα πλήρες σύστημα. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, νομικό, θρησκευτικό. Ένα τρόπο ζωής. Και σου λέει, είναι ο αστικός κώδικας, ο ποινικός κώδικας, ο θρησκευτικός κώδικας είναι το Κοράνι. Και ερμηνείες. Εσύ ακολουθείς τις τάσεις. Μία από αυτές τις τάσεις. Με άλλα λόγια, σε όλα τα μουσουλμανικά κράτη πλην της Τουρκίας που είχαμε την περίπτωση και με άλλα τα Τούρκ. Ναι, που έκανε αστικοποίηση τελείως. Ναι, που το εκοσμίκευσε το κράτος και επέταξε έξω το Ισλάμ με έναν τρόπο. Ουσιαστικά το Ισλάμ καθορίζει τους νόμους, τις παραδόσεις. Είναι τα πάντα. Είναι σαρία. Είναι τα πάντα. Είναι σαρία. Είναι ο νόμος, ο ιερός νόμος. Όπου με αυτόν παντρεύεσαι, με αυτόν χωρίζεις, με αυτόν λύνεις ως αστικό ή ποινικό κώδικα τις διαφορές σου και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα το κάνανε οι ουλεμά στην περίοδο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υπάρχουν οι χαντίθ, όπως ξαναείπαμε, οι οποίες είναι ερμηνείες και πάει λέγοντας. Τώρα, μέσα στους αιώνες το Ισλάμ και οι τάσεις του, επειδή ο φορέας του, για να μην χαθούμε γενικώς στην κουβέντα, ο φορέας είναι πάντοτε ο άνθρωπος και στο Ισλάμ ως μουσουλμάνοι μπορεί να υπάρχουν Αφρικανοί μουσουλμάνοι. Τη Σαουδική Αραβία, Άραβε, μπορεί να υπάρχουν Ιρανοί, μπορεί να υπάρχουν Σύριοι, μπορεί να υπάρχουν Πακιστανοί πλέον, μπορεί να υπάρχουν Ινδονήσιοι πλέον κτλ. Ναι, μεν προσανατολίζονται σε μια κοινή παράδοση, λέμε χριστιανισμό, έτσι αόριστα, αλλά ποιο χριστιανισμό. Ισλάμ, ναι, ποιο Ισλάμ. Ναι, μεν είναι ένα σύστημα αξιακού κώδικα, πιο έντονο σίγουρα από τον χριστιανισμό, αλλά ποιο Ισλάμ. Είπαμε κιόλα ότι περνάει και άνθρωπος το μεσαίωνά του. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πώ ήταν ο χριστιανισμό στο μεσαίωνα. Θεωρώ ότι το Ισλάμ είναι κάπως καλύτερα από μία άποψη. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο αυστηρότητα παντού. Κατάλαβα τι λες. Το Ισλάμ, πραγματικά, ειδικά την περίοδο των Αβασιδών και των Αράβων της Ισπανίας, περνάει μια άνθηση. Όχι αναγέννηση. Είναι η εποχή της ακμής του. Είναι περνάει μια ακμή όπου εκεί δίνουν τεράστια έμφαση και βάση και επικοινωνία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη και με αυτό που λέμε σήμερα Δύση, αλλά κυρίως με το Βυζάντιο, υπάρχει μια μεγάλη επικοινωνία και ασχολούνται πάρα πολύ με τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Μην ξεχνάμε ότι στο Βασίλειο των Αβασιδών, για 100 χρόνια σχεδόν, στην αρχή του,
η βασική επίσημη γλώσσα της νομοθεσίας είναι η ελληνική. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος στην καθημερινότητά του μιλάει τις τοπικές διαλέκτους, συνεννοούνται οι πάντες, αλλά όταν ακόμα βγαίνουν οι κανόνες, αυτοί, για να έχουν μια επισημότητα, το fact δηλαδή, σαν να λέγαμε της εποχής, είναι ακόμα στην ελληνική. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι, είμαστε και σε μια εποχή βέβαια που επηρεασμένη από την ελληνιστική εποχή και το Μέγα Αλέξανδρο, η ελληνική τραβάει είναι ακόμα, η παγκόσμια γλώσσα, όπως είναι κάποια τραβάει μέχρι τον 7ο-8ο αιώνα ακόμα αυτό. Δηλαδή ναι. Υπάρχει μια παράδοση. Και βεβαίως λόγω του Βυζαντίου που ήταν στα σύνορα εκεί. Πέραν των πολέμων λοιπόν που υπάρχουν, υπάρχει και μια φιλοσοφική, μια πνευματική, μια αν θέλεις της τέχνης και της καλλιτεχνίας ανταλλαγή και επιρροή. Έθεν και έθεν. Και τεχνογνωσίας. Από το Ικρόν Πυρ. Βέβαια. Έτσι, μέχρι το στοιχεία βομβών και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αλχημία, που έχουν να κάνουν με τη χημεία, αλχημία, χημεία, μαθηματικά, αστρονομία κτλ. Την άλγεβρα, φιλοσοφία και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση όχι να επικεντρωθούν μόνο στο τι λέει ο Θεός ή πώς αντιλαμβάνομαι τι λέει ο Θεός και αυτό εφαρμόζω και τελείως, αλλά ψάχνονται με τη φύση, την ερμηνεία της φύσης, των τεχνών. Έχουν συζήτηση, έχουν διάλογο και μάλιστα οι λόγοι μαθαίνουν ελληνικά. Μάλιστα. Το γεγονός ότι το βασίλειο των Αβασιδών, πάρα πολλοί λόγοι ισχύει γνώριζαν... αυτό που λέγεται από πολλούς και κυκλοφορεί στο ίντερνετ, ότι υπάρχει έτσι μέσα στην μουσουλμανική παράδοση μία ξεχωριστή θέση για τους Έλληνες και ίσως γι' αυτό δεν μας έχουν τόση έχθρα. Γιατί εγώ αυτό το ακούω και λίγο βερεσέ, διότι μας καλά έχουν πέσει μουσουλμάνοι. Όχι, καλά κάνεις και τα ακούς βερεσέ. Από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι και σήμερα. Όχι, υπάρχει. Μεταξύ των Περσών, των Ζωράστριστών, οι οποίοι μετά αυτοί εγκολπώθηκαν το Ισλάμ και γίνανε Σιίτες, οι Πέρσες. Και τον Αλ-Ρουμ, που είναι οι Ρωμαίοι, δηλαδή το Βυζάντιο που λέμε εμείς, που μέσα εκεί είναι και Έλληνες και Ελληνόφωνοι κτλ. Μας έχουν σε καλύτερη μοίρα. Αλλά όχι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Δηλαδή ανήκουμε στην ευρύτερη ομάδα των απίστων. Τον Καοφίρ, που σημαίνει κάφρος που λέμε, δηλαδή των βαρβάρων. Αβάρων απίστων. Αν και αναγνωριζόμαστε ως μονοθεϊστική θρησκεία, η χριστιανισμός μαζί και η εβραϊκή, και σου λέει όμως ότι για να έχεις την προστασία μου και για να σε ανέχομαι, θα μου πληρώνεις τζιζιέ. Θα μου πληρώνεις δηλαδή ένα φόρο ανοχής. Μπράβο. Αυτό συνέβαινε και κατά την Οθωμανική περίοδο. Αυτό είναι. Ο φόρος της υγείας. Επίσης, βεβαίως και άλλα χαράτσια κτλ. Που σημαίνει κεφαλικός φόρος, όχι κατά κεφαλή εισοδήματος, αλλά πληρώνεις φόρο για να έχεις το κεφάλι στους ώμους. Όλοι αυτοί οι φόροι και κυρίως τα λες αυτά τώρα γιατί και τα ανακαλύψει η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση. Θα μας βάλει φόρο για να έχουμε τα κεφάλια στον νόμο. Τους βάζεις ιδέες. Ναι, μην το κάνεις αυτό. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Εκείνη την εποχή τέλος πάντων, την αρχική, που υπάρχει μια άνθηση, όπως είπες πολύ σωστά, των γραμμάτων και των τεχνών, σε σχέση με το να ακούς σήμερα. Υπάρχει το διαδίκτυο, μπορείς να δεις, ας πούμε. Ξέρω, κάτι μουλάδες που λένε. Ναι, οι οποίοι σου λένε ότι η γη δεν κινείται, οι παραδείγματοι. Και όταν κάτσε και διαβάζεις τον Αλ-Φαράμπι, τον μεγάλο αυτό φιλόσοφο, ο οποίος είναι και αριστοτελιστής, τον Αβικένα, τον Αλ-Κιντή, και φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική όλοι αυτοί μέχρι το βασίλειο των Αβασιδών στην σημερινή Βαγδάτη. Και μέχρι την Ισπανία, ας πούμε, η μισή Ισπανία, η Κόρδοβα και όλα αυτά. Λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτοί της καλλιτεχνίας, της καλλιγραφίας, της τέχνης, της μουσικής, του μυστικισμού, της φιλοσοφίας, της αλχημίας. Να κατάντησαν έτσι. Τελικώς αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά είναι σαν να λένε στον μεσαίωνα της Ευρώπης, βρε ξυπνήστε, διασώζοντας αρχαία τέχνη, φιλοσοφία και μάλιστα πολλές μεταφράσεις έχουν γίνει από τα αρχαία ελληνικά που γνωρίζουν, τα μεταφράζουν στα αραβικά. Γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων. Χρωστάει πάρα πολλά στους Άραβες. Και στη συνέχεια τα μεταφράζουν από τους Άραβες στις ντόπιες γλώσσες, όπως διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές ή στα λατινικά, καμιά φορά. Και βλέπεις ότι ενίοτε οι μεταφράσεις, οι αποδόσεις μάλλον των αρχαίων ελληνικών ή των βυζαντινών κειμένων στα αραβικά για να γίνουν κατανοητά στους Άραβες. Είναι πιο καλή από την αντίστοιχη που κάνουν οι Λατίνοι, που καμιά φορά υπάρχει διχογνωμία μεταξύ αρχαίου ελληνικού και λατινικού κειμένου, και βλέπεις ότι οι Άραβες μπορούσαν να αντιληφθούν καλύτερα κάποιες έννοιες και να τις μεταφέρουν εκεί. Όταν διαβάζεις το Αλ-Φαράμπι, το Κιτάμπι μουσική, δηλαδή παίρνει τη λέξη μουσική, αρχαιότατη ελληνική, και λέει το βιβλίο της μουσικής, και μέσα εκεί θεοποιεί τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αριστόξενο, που ήταν και μουσικός, μαθητής του Αριστοτέλη, ασχολείται τρομερά με τις κλίμακες των αρχαίων Ελλήνων
Καλά, και τη φρυγική και τη λιδική κλίμακα και την ιωνική, την ιαστή και όλα αυτά, με τις μουσικές. Όταν ακούς ότι στο βασίλειο του πλέον, στο σουλτανάτο μάλλον των Σελτζούκων, στο Εικόνιο που είναι η πρώτη τους πρωτεύουσα, που έχουν γίνει μουσουλμάνοι και αυτοί, ότι οι μουσικοί από τη Ρόδο πάνε και παίζουν ενώπιον του Σουλτάνου, ότι υπάρχουν ανταλλαγές πολιτιστικές, ότι οι κτίστες στα πρώτα τζαμιά, στις πόλεις υποκατακτούν κτλ. Είναι ντόπιοι πληθυσμοί, οι οποίοι κυρίως είναι, αν όχι Έλληνες με τη στενή έννοια του όρου, ελληνόφωνοι, ελληνικής παιδείας, που μεταφέρουν τη γνώση. Βλέπεις το τζαμί, πόσο μεγάλη σχέση έχει με τον Τρούλο κτλ. Με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι και τυχαίο. Που αυτό με το Πάνθεον έχει είχαν, τον Ρωμαίων στη Ρώμη. Πέφτοντας η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ας πούμε, λέγανε καλύτερη τουρκικό φέση παρά. Υπήρχε βέβαια αυτή η τάση κατά μία έννοια, χωρίς να είμαι υπερβολικός και ελπίζω όχι αδόκιμος, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή κάποιος λέει, προτιμώ να είμαι έθνος ανάδελφων. Εγώ, δηλαδή, συνειδητοποιώντας ποιος είμαι ως Έλληνας μόνος μου, και ότι τέλος πάντων είμαι και Ανατολή και Δύση, αλλά νιώθω πιο οικία προς την Ανατολή και ας κοιτάξω οτιδήποτε είναι Ανατολή, από Ρωσία λέγοντας, μέχρι ας κάνω ομοσπονδίες ή συμμαχίες ή φιλίες με Βαλκάνιους, Τούρκους και γενικώς ό,τι μπορώ. Τα έχω καλά με αυτό το κομμάτι. Διότι οι Φράγκοι, η Φραγκιά και οι Αλεμανοί, οι πρώην των Γερμανών δηλαδή, γενικώς μάλλον μας ταλαιπώρησαν παρά μας. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μας ταλαιπώρησαν και οι Τούρκοι. Αμπράβο λοιπόν. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρεις, μου αρέσει πάντα την ισότητα. Απλά νομίζω ότι υπάρχει μια αμεσότητα στην τόπο που λειτουργούν οι Τούρκοι και τους ξέρεις. Και ενώ η Φράγκο-Λεβαντίνη είναι πιο ύπουλη. Εκεί υπάρχει διαφορά νομίζω. Δηλαδή έτσι έχει περάσει με συνείδηση του έθνους μας. Μια μικρή παρένθεση. Μεταξύ 1670-1700. Με Βενετσιάνους και γενικώς έτσι δυτικούς στην Πελοπόννησο, ξεσηκώνονται Έλληνες, Αλβανίτες, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και φωνάζουν και Τούρκους για να διώξουν τους δυτικούς, τους οποίους δεν άντεχαν τόσο πολύ πια με τη φορολογία και δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί τους. Ενώ τέλος πάντων με τον Τούρκο, τη φορολογία κτλ., είτε λίγο με τον Παξίση, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Κάπως τον έψινε. Κάπως από εδώ, κάπως από εκεί, τον καταφέρναν καλύτερα από ό,τι κατάφεραν τους δυτικούς. Μην ξεχνάμε ότι βεβαίως χάρη στους δυτικούς, ειδικά την απογραφή Γκριμάνη. Έχουμε ευτυχώς μια πλήρη απογραφή του τι συνέβαινε στην Πελοπόννησο τον 17ο-18ο αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι στους δυτικούς χρωστάμε και την απελευθέρωσή μας ως έθνος. Άσχετα. Εννοείς το 1827 με την. Άλλαξε ο Ζουρνάς που λέγε. Μάλλον άλλαξε ο Ζουρναζής που έλεγε. Του Ναβαρίνου. Που συμπτωματικά τέλος πάντων καταναυμαχήθηκε ο στόλος. Γιατί είχαν πάρει εντολή να μην καταναυμαχήσουν, άσχετα αν έγινε ναυμαχία. Τέλος πάντων, για να μην πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μας κάνει εντύπωση πως αυτό το Ισλάμ της άνθησης πραγματικά, βεβαίως δεν έχω νεγάσει τον πολεμικό του σύστρο ποτέ. Ποτέ, δεν να το πούμε. Όχι. Αυτό με ενδιαφέρει. Υπάρχει πραγματικά η πέμπτη πύλη στο Ισλάμ που λέει ότι πρέπει να κάνουμε τους άπιστους πιστούς έστω και με το σπαθί μας? Ναι, υπάρχει μια τέτοια τάση και μια ερμηνεία που λέει ότι τον πάμε με το καλό, τον ανεχόμαστε πληρώνοντας τη ζυγέ. Και από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε τζιχάντ, δηλαδή ένα είδος πολέμου ιερού, όπου είναι για καλό σκοπό όμως. Κατά την δική τους αντίληψη. Βεβαίως, πάντοτε όλα αυτά είπαμε υποκειμενικά. Άρα λοιπόν, ξαναρχόμαστε. Το υποκείμενο, ο άνθρωπος, ανάλογα με την παιδεία που έχει και την κουλτούρα που έχει, φοράει ένα μανδύα δημοκρατικότητας, ιδεολογίας, αριστερής, δεξιάς, κεντρώας, χριστιανισμού, ισλαμισμού, ξέρω εγώ, ινδουισμού, οτιδήποτε, και λέει εγώ στο όνομα της ιδεολογίας μου, δηλαδή της λεοντής που φοράει ουσιαστικά, κάνω αυτό. Ουσιαστικά. Παραδέχεσαι όμως ότι είναι μια θρησκεία πολεμική. Βέβαια θα μου πεις, υπήρξε πολύ πιο βίαιη κάποιες φορές του ανθρώπου είναι η χριστιανική πολεμική. Θρησκεία. Πήγε και κατέστρεψε μια ολόκληρη Ήπειρο, ας πούμε. Οι κονκουσταδόρες τι είναι, χριστιανοί? Μάλλον όχι μία. Δύο-τρεις. Πολλές. Οι επικειοκράτες τι είναι, δηλαδή, Αυστραλία, Αμερική. Οι σταυροφόροι δεν είναι χριστιανοί. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Που ήταν μια ειρηνική θρησκεία ο χριστιανισμός, που και είναι δηλαδή στη βάση του. Γιατί οι χριστιανοί του μεταξύ τους δεν έχουν άλλο σκοτωθεί. Ναι, αλλά ενώ ότι η ίδια η θρησκεία δεν το θέτει τον πόλεμο ως προϋπόθεση και δεν είναι πολεμική ο χριστιανισμός και καθόλου το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιήθηκε με πολύ σκληρό τρόπο. Όμως βρήκαν ερμηνείες, όπως ξέρεις, πάρα πολύ καλές στο όνομα του Χριστού. Εννοείται. Να κάνουν μεγάλα εγκλήματα. Στο όνομα του Χριστού να κάνεις ιερά εξέταση. Φορά, λέω. Άρα λοιπόν και στο Ισλάμ μπορείς στο όνομα του Ισλάμ να βρεις αιτίες και αιτιάσεις και να κάνεις εγκλήματα που γίνονται. Και βεβαίως όπως είπαμε και την άλλη φορά, να το ξαναθυμίσουμε, όταν μπήκαν στον Μπατακλάν και έκαναν αυτό που έκαναν, δεν σε ρωτάγανε σε χριστιανός ή μουσουλμάνος.
τους καθάριζαν αβλεπή όλους. Και όπως είχαμε πει άλλη φορά, δεν πάει να υπάρχει ο πόλεμος τζιχαντιστών Κούρδων που οι Κούρδοι είναι μουσουλμάνοι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν και οι χριστιανοί μεταξύ τους πολεμάνε και οι μουσουλμάνοι πολεμάνε. Τώρα στη σύγκρουση των κόσμων, αν θέλεις, και των πολιτισμών, που είναι ένα τεράστιο θέμα συζήτησης, δεν λύνεται τώρα εδώ επί τόπου και έχουν γράψει μεγάλα αναστήματα για αυτά τα θέματα. Μπορούμε να πούμε το εξής, ότι εκείνο που εντυπωσιάζει είναι πώς ένα Ισλάμ ανθίσεως των τεχνών και των επιστημών, τελικώς μέσα στους αιώνες, κάποια τμήματά του, αποφασίζει να κλειστεί στον εαυτό του, να πάθει ένα είδος αυτισμού, με την καταχρηστική έννοια του όρου, να περιστρέφεται γύρω από την ουρά του, έτσι σαν το σκύλο που γενικά την ουρά του, να τους βλέπει όλους τους εχθρούς και να προσπαθεί να επιβληθεί ή να τους εξοντώσει. Mm. Αυτή είναι μια τάση. Οι πρώτοι που βασανίζονται από αυτή την τάση είναι οι ίδιοι πληθυσμοί που δεν πιστεύουν σε αυτό και ζουν εκεί που τώρα υπάρχει τον Νταές. Οι ίδιες οι γυναίκες, αγάπη μου. Ακριβώς. Οι ίδιες οι γυναίκες τους είναι οι πρώτες που βασανίζονται και οι κόρες τους. Που τους κόβουν τις κλειτορίδες, που τους φοράνε τις μπουργκές. Είναι από τις ακραίες. Λοιπόν, ναι. Κάτι παρόμοια περάσαν στο Μεσαίωνα, όπως είπες επιτυχημένα προηγουμένως. Ναι, με τις εταιρείες Παρθένες. Με τις εταιρείες Παρθένες. Και... Ακριβώς. Αυτά όμως είναι στο όνομα της κάθε ιδεολογίας ή της κάθε θρησκείας που τα κάνουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι ενδεχομένως, αλλά απαίδευτοι δε. Η παιδεία στον άνθρωπο, ξέρεις, και η ψυχολογία του, και είσαι πιο ειδική ακόμα σε αυτό, δηλαδή η ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, παίζει τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, αν είσαι κομπλεξικός ή βλάξ, ή στο όνομα της βλακείας σου, της ανοριμότητάς σου, του κομπλεξισμού σου, τελικώς παίρνεις ένα μανδύα και λες, εγώ στο όνομα αυτού κάνω αυτό. Okay. Όταν το αποβάλλουμε αυτό το πράγμα και καταλάβουμε ότι το πιο σπουδαίο για τον άνθρωπο και τις πανανθρώπινες αξίες είναι τα θετικά μας πράγματα και το τι μας ενώνει. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Θα καταλάβουν και αυτοί που σήμερα είναι με τον Νταές. Ότι δεν πρέπει. Τον Νταές, το ISIS δηλαδή. Ότι πρέπει, το ISIS, ναι. Δηλαδή, ούτε να βασανίζουν τους δικούς τους, ούτε τους υπόλοιπους, ούτε μπορούν να κάνουν χαλιφάτο όλη την Ευρώπη. Στο υπόσχομαι ότι δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν, εντάξει, σίγουρα. Από μερικούς ολίγους. Το θέμα είναι βέβαια ποιος. Δηλαδή, τους... είναι σαν να μου λες να καταλάβουν αυτοί που ήταν στο Auschwitz τι κάνανε. Το καταλάβανε και είναι... το ξέρανε τι κάνανε. Λίγοι μετάνιωσαν. Σίγουρα. Το θέμα είναι ποιος αυτούς τους ενισχύει. Ποιος ξύνει την πληγή και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία συμφέρει κάποιους να μένουν άλυτα και δεν λύνονται. Δηλαδή μόνο σε επίπεδο αγάπης και πολιτισμού γιατί πίσω από αυτή δεν λύνονται τα θέματα. Γιατί πίσω από αυτή την ισλαμιστική μανία δεν υπάρχει το Ισλάμ, πίστεψέ με. Είναι πολύ πιθανό. Υπάρχουν άλλες θρησκείες. Λοιπόν, σίγουρα. Πάμε παρακάτω και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και μία μνήμη. Και καμιά φορά εδώ ταιριάζει και η λέξη κάρμα, δηλαδή ένας συνουδιστής θα μας το περιέγραφε πολύ ωραία ή ένας βουδιστής. Έχουμε τις σταυροφορίες, έχουμε την εισβολή των δυτικών στις μουσουλμανικές περιοχές όπου σφάζουν τους απίστους. Στο όνομα του χριστιανισμού για να απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ και τα λοιπά. Για να απελευθερώσουν τους ιερούς τόπους. Και υπάρχουν και οι αντίστοιχες μνήμες. Δηλαδή, και δεν μιλάμε τώρα μόνο για τη σημερινή, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Αμερική που είναι η δύναμη του πλανήτη, δεν ξέρω ποια άλλη δύναμη η οποία τους την πέφτει, ας πούμε, στο Αφγανιστάν και εδώ και εκεί και αλλού. Μιλάμε για τις μνήμες εκείνες, ήδη από εκείνους τους αιώνες, που οι μουσουλμάνοι γίνονται θύματα της δυτικής κυρίως χριστιανικής βίας. Με τις ευλογίες του Πάπα κιόλας. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, έχει συμβεί αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μνήμες και σήμερα ανταποδίδεται ένα κάρμα στις ίδιες κοινωνίες, ειδικά στη Γαλλία που οι Φράγκοι ήταν οι πρώτοι που πήγαν εκεί. Υπάρχουν οι πληρώνουν και την επικιοκρατία τους. Λοιπόν, ναι, και την επικιοκρατία, αλλά και το κάρμα είναι κάρμα. Σίγουρα. Λοιπόν, βλέπουμε παρόμοιες συμπεριφορές μέσα σε αυτές τις χώρες, αλλά και γενικά γενικευμένες επιθέσεις από μουσουλμανικές ομάδες, οι οποίες φαντάζομαι ότι έχουν και αυτή τη μνήμη. Δηλαδή θυμούνται τι κάνανε οι χριστιανοί. Το θίγεις πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Έχουν γεννηθεί παιδιά στη Γαλλία δεύτερης και τρίτης γενιάς ή στην Αγγλία. Καταγόμενα από χώρες, βασική θρησκεία του Ισλάμ. Από χώρες που ήταν όμως υπήρχε αποικιοκρατία. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν σε ένα περιβάλλον δυτικό, ζουν δυτικά, αλλά κάποια στιγμή νιώθουν όπως αν νιώσει ένας ο οποίος είναι λίγο πιο κοντός, λίγο πιο χοντρός. Νιώθουν λίγο παρείες, δηλαδή νιώθουν λίγο ότι είναι ξεχωριστοί. Στη δε ιστορία που μαθαίνουν τη δυτική, μαθαίνουν μόνο για το τι καλό έκαναν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, και δεν μαθαίνουν για τη δικιά τους καταγωγή ότι δεν έγινε τίποτα καλό. Δεν μαθαίνουν δηλαδή τα καλά που ενδεχομένως. Είναι σαν Έλληνας να μεγαλώνει στην Τουρκία και να μαθαίνει τι καλό έχουν κάνει οι Τούρκοι. Μόνο. Εντάξει, ναι. Κατανοητό. Λοιπόν, δεν μαθαίνουν τα καλά των Αράβων ενδεχομένως που υπάρχουν. Δεν μαθαίνουν την ευρύτητα που ενδεχομένως υπήρξε. Και λίγο τους ωρεοποιούν
και το πέσιμο, θα το πω έτσι, των σταυροφόρων και των αποικιοκρατιών στις περιοχές τους. Αυτοί μετά ξαφνικά μπαίνουν στο διαδίκτυο πια, μαθαίνουν από εδώ από εκεί, ότι ξέρεις κάτι, προέρχονται από και αυτοί από ιστορικά έθνη, τα αραβικά, ότι έχουν μια θρησκεία σοβαρή, μονοθεϊστική, η οποία έχει ερμηνείες, έχει έτσι, έχει αλλιώς, ότι έχει τέχνες, ότι έχει επιστήμες, και ότι έχουν πέσει θύματα αποικιοκρατών. Και ότι αυτοί που σήμερα τους κάνουν το σωτήρα, ουσιαστικά τους έχουν πάρει για γενίτσαρους. Mm. Γενίτσαρους εκδυτικισμένους ουσιαστικά, δηλαδή από την ανάποδη μεριά. Ναι. Και αυτό κάρμα είναι. Ναι, λέμε. Και σου λέει, δηλαδή, μας παίρνετε τώρα, δηλαδή προσπαθείτε να μας κάνετε έτσι, ενώ εμείς έχουμε έναν άλλο πολιτισμό, τον οποίο αν μας είχατε αφήσει την ησυχία μας, θα τον είχαμε αναπτύξει και τώρα δεν θα ήμασταν εδώ και τώρα θέλετε να σας χρωστάμε και χάρη που είμαστε εδώ, ενώ εσείς μας καταπνίξατε τον πολιτισμό μας. Με την επικοκρατία, με τις αυροφορίες κτλ. Και όταν είχαμε έρθει εμείς στην Ευρώπη, βλέπε η Ισπανία, εντάξει, κάναμε πολέμους μεν, αλλά κοίτα τι αφήσαμε πίσω. Λέτε, πελάτε στην Αλάμπρα. Λέτε η χημεία. Λέτε η άλγεμπρα. Επομένως, δεν είμαστε και εμείς ασήμαντοι και παίρνουν μια από τις χαντίθ, μια από τις ερμηνείες του Ισλάμ, που λέει ότι όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, ναι. Και σου λέει ότι τώρα κύριε, εγώ μπορώ να γίνω επαναστάτης και να εκδικηθώ. Ισναγιάρ, όπου να εκδικηθώ για όλα αυτά που μας έχετε κάνει και μετά ξέρεις κάτι, θα σε αναγκάσω εσένα να υποταγείς. Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θέλω πάλι να πάμε στην τελευταία ερώτηση που είχαμε κάνει και στην άλλη εκπομπή για όσους δεν την είχαν ακούσει. Okay. Είχαμε πει ότι είναι καλό να υπάρχει μια κρυσάρα σε αυτούς που μπαίνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ανάμεσα στους μουσουλμάνους. Γιατί δεν είναι όλοι. Ούτε εμείς είμαστε. Ακίνδυνοι. Καλά, εννοείται. Τώρα μιλάμε για εμάς όμως. Εδώ μιλάμε για σένα που λέγεται. Ναι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να γίνει μια κρυσά, να γίνει μια επιλογή και ότι, εν πάση περιπτώσει, άσχετα από το ποιος είναι ποιος, mm-hmm. ως άνθρωπος βέβαια, βεβαίως. Πρέπει να ξέρουμε και τι background έχει και τι. Τι πρεσβεύει. Λοιπόν, αν ήταν εγκληματίας εκεί, είχαμε καταλήξει σοβαρός, ότι ναι, το Ισλάμ μπορεί να είναι και επικίνδυνο για την Ελλάδα. Μια τάση του. Πάμε τώρα, ναι, μια τάση του, αλλά βεβαίως. Μιλάμε για κάποιους εκπροσώπους του. Βεβαίως. Δεν μιλάμε φυσικά για τη γυναικούλα που θα δούμε το παιδάκι, ακριβώς. Μιλάμε για τον τζιχαντιστή κτλ. Είχαμε πει κιόλας, ήθελα να σου κάνω δύο ερωτήματα ακόμα, θα μου απαντήσεις πολύ γρήγορα ένα λεπτό το καθένα. Όσο μπορώ. Το ένα είναι, πόσο μπορούν οι μουσουλμάνοι πραγματικά να αφομοιωθούν? Δεν μπορούν, τέλος. Τέλος. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι οι Αλβανοί ή οι Ρώσοι και αυτά στην Ελλάδα, είναι μια άλλη κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι κανένας δεν ενσωματώνεται. Γενιτσαροποιείται κατά το κάποιον τρόπο. Ναι, υπάρχει όμως το προηγούμενο. Και προσαρμόζεται. Υπάρχει το προηγούμενο με τους Αρβανίτες. Δηλαδή είναι Έλληνες 100% πια. Δηλαδή δεν το. Αν δεχτούμε ότι οι Αρβανίτες είναι Αλβανοί και δεν είναι ένα φύλλο υπηρώτικο έτσι ευρύτερα. Όχι, κοίταξε, ναι. Και ένα κομμάτι της Αλβανίας είναι Έλληνες. Και ένα κομμάτι οι Αλβανοί έχουν. Αλλά αυτοί καταγωγή. Σε κάθε περίπτωση είναι τόσο κοντά μας. Ως πρωτοξάδελφα σε εισαγωγικά, έτσι. Πολιτιστικό, πολιτισμικά, που δεν υπάρχει. Οι Ρώσοι που είμαστε ομόδοξοι, ναι. Δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους. Ναι, δεν είναι. Αλλά σε πληροφορώ ότι και ένας Έλληνας που πάει στη Γερμανία μπορεί να γερμανοποιείται κάπως, αλλά δεν γίνεται Γερμανός. Καλά, δεν έχουμε αυτή την απέτηση. Και στην Αμερική κάποιος, αν πάει, δεν αμερικανοποιείται. Μιλάμε για αν μια γίνει, αφομοίωση γίνει, με την έννοια της ελληνικής συνύπαρξης. Ναι, και αποτινάξει τελείως από πάνω το οτιδήποτε ελληνικό, δηλαδή για να τσαροποιηθεί προς τη Δύση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Το Ισλάμ όμως από μόνο του δεν σε αφήνει, δηλαδή δεν σου επιτρέπει, δεν θέλει. Ωραία. Δεν αφομοιώνεται τέλος. Δεν θέλει να ενσωματωθείς, να συνυπάρξεις. Ναι, μπορεί να δούμε στο μέλλον μια οργανωμένη, έναν οργανωμένο Ισλαμικό κόσμο να την πέφτει στη Δύση, να επιβάλλεται. Πόσο πιθανότητες δίνεις αυτό? Στην να γίνεται κυρίαρχη. Όποιος νομίζει ότι η ιστορία τελείωσε, πλανάτε planning run. Η ιστορία τρέχει. Επαναλαμβάνεται ενίοτε και ως τραγική που τίνει να γίνει γελία από την πολλή επανάληψη και το ίδιο. Ναι, η Δύση ενίοτε την πέφτει στην Ανατολή και η Ανατολή ενίοτε την πέφτει στη Δύση. Όποτε ο καθένας νιώθει δυνατός, στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Τώρα, παλιά με τα όπλα, αργότερα με τα κανόνια, άρα τώρα δεν με οικονομικά δεν μέσα. Δηλαδή το Ισλάμ να γίνει κυρίαρχη κατάσταση ακόμα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ποιος μπορεί να αποκλείσει την ιστορία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν πάλι εδώ. Έτσι. Και να αποχαιρετήσω τους φίλους μου τηλεθεατές. Ελπίζω να πήρατε κάτι χρήσιμο και σήμερα. Γεια σας.